πάμε και στην άλλη. Εκείνο δε γινώσκεται,
ότι ήδη ο οικοδεσπότης πία φυλακή, ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησε αν και ουκαν ίασε διορηγήνε την υγείαν αυτού. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα σημάς του δια της κλήσεως του εαυτόν αυχιάνου σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσεν μας σε πληστήνη του αγιασμού σου δια της του ύδατος του μεταλείψεως τεκανανισμού και έκανες το εμήν Κύριε εις υγείαν ψυχής τεκεσόμετος. Συγχαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε. Παρακινούμεθα δέσποτα των απάντων αναφωνήσεων.
ο βάθος πλούτου και σοφίας και ενώσεως Θεού. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα σου και το στερέωμα αναγγέλει την πίεση των χειρών σου και εμείς ως ευγνώμονες δούλοι διακρίτωμεν τας ευεργεσίας και τα ελέη σου. Αυτά ο έχοντες κατά νου, Κύριε Θεέ μου, ευχαριστούμε συγκαρδίως ότι τη σιένικη το Ρώμη και πολλές βαθμία η δόξη σας κατά τους χρόνους της δινής δουλείας του γένου Σιμών, τους κατοίκους του παλαιού εν Καπαδοκία της Μικράς Ασίας Προκοπίου, ελθύν εν θάδρυ και συστήσε πόλη και ιδρύσε ναό και κατοικήσε. Η έλευση των προγόνων ημών γένετο αιτία χαράς και αγιασμού για τον τόπο της εξορίας αυτών εν την μητρή πατρίδη, επειδή συναυτής είναι καλός πολύτιμα κοιμήλια, τότε τίμιο ρίψανον του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, αλλά και πάβουλα χειροποίητα αργυρά ενθυμήματα, τιμίου σταυρούς, σεβασμίας εικόνας, καλλιτεχνήματα, σκεύη καθημερινής ρίσος, υφαντά χειροτεχνήματα και πάνω άλλο είδος εις ευλαβούς και επιδοθέω ευθυμίας των κατοίκων του παλαιού προκοπίου και ίδια ενεδία προσφύγων. Τα νυν σώτε φιλάνθρωπε, αυτά πάντα συνδεγέντα ετοπενετήθησαν εις ίδια χώρον εν τη σηκήμαση του Οσίου Ιωάννου, όν και μουσίων προκοπίου ονομάσαμε. Διό, Κύριε μου, Κύριε, φύλατε το οίκημα και τον χώρο του μουσείου των συνδεγέντων καλλιτεχνημάτων εις πατρίδες μόν εκπαντώσεων πνευμαμένων τα αυτά πάντα. Ευλόγησον τους μερινήσαντας για την εξέβρεση και διαμόρφωση του χώρου του μουσείου του. Φώτισον τους εισερχομένους όδε προς επίσκεψη των κοιμηλίων, όπως λάβασε παράδειγμα καλό έργο με το βίο αυτών και δοξάζοντος είσαι τον ευνεύσαντα τους δημιουργούς των εθνημάτων τούτων της πατρίδας μου. Έτι δεόμεθα και υπεραπαύσω των ψυχών των αηδήμων, προκοπιαίων της Μικράς Ασίας των κτητών, κατασκευαστών, δωρητών και κομιστών, ενθάδε των ιερών κοιμηλίων του. Δώσ' πάση της απροσενέγκασης με τα δημήλια, της θεηδίσεση των ουσίων και επισκεπτωμένης τούτο, υγείαν κατάνθρω και βίων ειρηνικών, προσδόξαν σύν και τον άρχο σου Πατρός, του Παναγίου και ζωοποιού σου Πνεύματος. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τέσπες δις Παναχάντου και Παναμού μου Αγίας από την Μητρό σου. Δυνάμει του τιμίου και του Θεού σου, δόξα σοι.
ακολουθώντας, θελώντας αυτών των ιδιότυπων αγιασμών. Το Προκόπιο είναι ταυτισμένο πλέον με τον Άγιο Ιωάννη του Όσου. Το Προκόπιο είναι συνδεδεμένο και ο Άγιος Ιωάννης ο Όσος είναι εκείνος ο οποίος σκοπίζει ρίγη συμμαγήσεως σε όλους όσους τον πλησιάζουν και τον προσεγγίζουν. Απόψε όμως θέλω να σε ευχαριστήσουμε και για κάτι ακόμη, διότι οι σκέψεις σας, οι ιδέες σας, ο κόπος σας, ημών προσωπικός και των συνεργατών σας, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να κάνουμε τον αγιασμό των Εγγενείων, για να τοποθετηθούν όπως τόσο ωραία είπε η ευχή που διαβάσαμε πιο μπροστά. Όλα εκείνα τα οποία θυμίζουν όχι μόνο τον Άγιο που τιμούμε, αλλά και όλους τον αγάπησαν, τον λάτρεψαν, τον φυγάδευσαν, εκείνοι οι οποίοι τον διέσωσαν και βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Ήθελα εδώ να σας κουράσω, αλλά θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω και κάτι που πρέπει περισσότερο να προσέξουμε τώρα στην εποχή μας, κάτω από τις συνθήκες τις οποίες ζούμε. Για να φέρουμε στο μυαλό μας τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι με αυτόν τον άδικο τρόπο, με τις σοβαρές σφαγές και τις διώξεις, διώχθηκαν και όλοι πια έχουμε διαβάσει και ξέρουμε και έχουν παρακολουθήσει από όλα τα μέσα της επί των επικοινωνιών και έχουμε κατασυγκινηθεί από τις σκηνές εκείνες τις βίαιες, τις θανατικές. Σκεφτείτε όμως αυτούς τους ανθρώπους. Τι πήραν κοντά τους για να διασώσουν. Δεν πήρανε ούτε τις οικονομικές τους εξυπηρετήσεις. Δεν πήραν ούτε οτιδήποτε άλλο μπορούσαν να πάρουν για να τους συντηρήσει και να τους διακονήσει, αλλά πήραν τα Άγια. Πήραν εκείνα τα οποία τους συντήρησαν διαμέσου των αιών. Πήραν ό,τι ήταν αυτά που δίνουν νόημα στη ζωή και περιεχόμενα. Σε μια εποχή δύσκολη, που έχουμε μάθει στην ισοπαίδευση των πραγμάτων, που έχουμε μάθει να τα ξεπερνούμε όλα και να μην δίνουμε σημασία στις λεπτομέρειες, έρχονται αυτά τα γεγονότα και αυτά τα περιστατικά για να μας πούν ότι η ζωή μας, όταν αποκοπεί, απέφτει από αυτές τις ευλαϊκές συνήθειες, όταν αποκοπεί από αυτές τις ευλαβικές θυσίες, γίνεται πιο φτωχή. Είμαστε μάρτυρες όλοι μας στην εποχή μας, που κόβονται οι ρίζες, που κόβονται οι παραδόσεις, που όλα αυτά θεωρούνται σαν περιττά πράγματα. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε τον νόμο της φύσεως, ότι δεν υπάρχουν δέντρα που θα δώσουν καρπούς χωρίς τις ρίζες. Δεν υπάρχουν δέντρα που όταν τους κόψουμε τις ρίζες θα μας δώσουν φιλοσιά και άνθη. Το χωριό λοιπόν του Προκοπίου έχει το θησαυρό του σκηνώματος του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Έρχονται σήμερα με τις ενέργειές σας, με τους σκόπους σας και με τη συμπαράσταση και πολιτικών αρχών και κοινωνικών αρχών και του λαού μας να εγκαινιάσετε, να εγκαινιάσουμε αυτό το μουσείο. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την προσφορά σας και να ευχηθούμε να προείστε σε τέτοια έργα τα οποία θα γίνονται πρότυπα και για όλους εμάς τους άλλους. Να είστε καλά. Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερώνημε. Κυρία και κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κυρία Πρόεδρε του Επιμελητηρίου,
λοιποί εκπρόσωποι των αρχών του τόπου, κυρίες και κύριοι. Ημέρα χαράς και αγαλιάσεως για την Ιερά μας Μητρόπολη η σημερινή, κατά την οποία εδώ στο νέο προκόπιο της Ευβοίας εγκαινιάζεται το Μουσείο του Μικρασιατικού Πολιτισμού του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Ευδόκησε ο φιλάνθρωπος και δωρεοδότης Κύριος με τις πρεσβείες ασφαλώς του Οσίου Ιωάννου να υλοποιηθεί ο πόθος και το όνειρο πολλών ανθρώπων, μεταξύ δε αυτών και των αημνήστων προκατόχων μου Μητροπολιτών, ιδίως των δύο τελευταίων, του Νικολάου και του Χρυσοστόμου του Πρώτου, και ας μου επιτρέψει η επιοίκειά σας να προσθέσω και εμού του ελαχίστου. Είναι γνωστό σε όλους ότι τούτο το κτίριο κτίστηκε συγχρόνως με τον Ιερό Ναό και για πολλά χρόνια λειτουργήσε ως ξενώνας των ευσεβών προσκυνητών, έως ότου ο άμεσος προκάτοχός μου Χρυσόστομος με το περί αυτών διοικητικό συμβούλιο και τον αείμνηστο πατέρα Ιωάννη Βερνέζο, αλλά και την οικονομική και ηθική συμπαράσταση των ευσεβών χριστιανών, ανοίγειραν το νέο ξενώνα που εγκαινιάστηκε στις 27 Μαΐου το 1989. Εκπληρωθέντος τούτου του σκοπού, τα αξιοσέβαστα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προθήμως ομοφώνησαν εις την ταπεινή πρόταση του νυν Μητροπολίτου Προέδρου των για την εκβάθρον ανακαίνιση και την μετατροπή του σε μουσείο, όπου θα εκτεθούν και ήδη εκτίθενται όσα θα δείτε στη συνέχεια και δικαιολογούν τον τίτλο του μουσείου. Ανετέθη λοιπόν προς υλοποίηση του σκοπού αυτού η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη στους αυταδέλφους μηχανικούς κύριο Γεώργιο και κυρία Αθηνά Χαϊνά, ενώ για την μουσιολογική επελέγει ο μουσιολόγος κύριος Ηλίας Παπαγεωργίου. Και επειδή τα οικονομικά του Ιερού Προσκυνήματος με την αρξαμένη μάλιστα τότε οικονομική κρίση δεν μας επέτρεπαν με ιδίους πόρους να κινηθούμε περαιτέρω και να επιτύχουμε τον σκοπό μας, προστρέξαμε και προς άλλη πηγή χρημάτων, εκείνη του ΕΣΠΑ, ανταποκρινόμενη κατά ευλογημένη συγκυρία, σε δυνατότητα που μας έδιδε η σχετική εγκύκλιος πρόταση και πρόσκληση της Ιεράς Συνόδου, κατόπιν συμφωνίας που είχε κάνει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος επί Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Γεωργίου Αλογοσκούφη, ώστε να έχει και η Εκκλησία μερίδιο στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τα έργα της και όσων Ιερών Μητροπόλεων διέθεταν όριμες μελέτες. Ας είναι αιωνία η μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ο οποίος ενθυμούμε με συγκίνηση ασθενής όν παραμονές της Παναγίας με κάλεσε να υπογράψουμε τις σχετικές συμβάσεις. Όμως και η βοήθεια του νυν Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου υπήρξε σημαντικότατη και μάλιστα σε κρίσιμα χρονικά σημεία. Χρειάστηκαν να εγκριθούν από την Ιερά Σύνοδο
ο οργανισμός ανεγέρσεως και ο κανονισμός ιδρύσεως και λειτουργίας του μουσείου σε ασφικτικά μάλιστα χρονικά περιθώρια και ασφαλώς ουδέν θα επιτυγχάνετο εάν δεν υπήρχε η πρόθυμη ανταπόκριση του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ιερονύμου και η συνδρομή πρώτων του τότε Αγίου Αρχιγραμματέως και νυν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδελφίας κυρίου Γαβριήλ και δεύτερον του εγκρίτου Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Εκκλησίας της Ελλάδος κυρίου Θεοδόρου Παπαγεωργίου. Επιπλέον, το Υπουργείο Πολιτισμού με την καλή συνεργασία της τότε Διευθύντριας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Καλκίδος κυρίας Παρή Καλαμαρά και την εγνωσμένη ευμενή σε όλα τα καλά έργα διάθεση της Γενικής Γραμματέως του κυρίας Λίνας Μενδώνη μέσω του ΚΑΣ εζήτησε αναγκαίες διορθώσεις και δίδοντας τις σχετικές υποδείξεις παρέσχει τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Η Περιφερειακή Ενότητα της Σεβίας επί της θητείας του Αντιπεριφερειάρχου κυρίου Αθανασίου Μπουραντά με πρόθυμη διάθεση επρότεινε στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος στην οποία ανήκει η Εύβοια την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και ο τότε Περιφερειάρχης κύριος Κλέργος Περγαντάς όχι χωρίς δυσκολίες ενέταξε το έργο, το οποίο όμως εν συνεχεία απεντάχθη, προξενώντας, θεωρώ δικαιολογημένα, τρικυμία λογισμών. Ευδόκησε εν το μεταξύ ο καλός Θεός, βλέποντας προφανώς τις αγωνίες, τους αγώνες, και άλλα την άδεις περίγραπτα να πέσει φως στο σκοτάδι και να ανοίξει διέξοδος στο αδιέξοδο. Προς τούτο σημαντικότατο ρόλο διαδραμάτισε ο νυν φίλεργος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κύριος Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ο οποίος είχε πέρα από την καλοπροαίρετη διάθεση και πρόθεση, αυτό το απολύτως απαραίτητο που λέγεται πολιτική βούληση και εκ των πραγμάτων και όχι μόνον των λόγων απεδείχθη. Υπερνίκησε πολλά εμπόδια, προερχόμενα όχι μόνον από θεσμικούς, αλλά και εξωθεσμικούς παράγοντες και έτσι επανελθόντες με αποφασιστικότητα πετύχαμε την εκ νέου ένταξη και δόξα τω Θεώ και περαίωση του έργου. Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι υπηρεσίες νομικές, τεχνικές, οικονομικές και άλλες της περιφέρειας συνέβαλαν τα μέγιστα. Ούχι τον συνέβαλον φιλοτίμως οι ανάλογες αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητος Ευβοίας με την άγρυπνη φροντίδα και τον συντονισμό του δραστηρίου αντιπεριφερειάρχου μας κυρίου Φάνη Σπανού. Και βέβαια με πολλή αγάπη εργάστηκαν ότε εργολάβος κύριος Βασίλειος Βλάχος και ο μουσιολόγος κύριος Ηλίας Παπαγεωργίου, ο συνεργάτης του κύριος Παντελής Φελέρης και τα συνεργεία τους. Δίκαιο είναι να αναφέρω την πολύτιμη συνδρομή και έναγχο βοήθεια των καλών μου συνεργατών, του πρωτοσυγγέλου μου πατρός Νικοδήμου Ευσταθίου, του και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Προσκυνήματος,
του Γενικού Αρχιερατικού μου Επιτρόπου Πατρός Φιλοθέου Θεοχάρη, του αημνήστου Πατρός Ιωάννου Βερνέζου και ασφαλώς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του εγκρίτου νομικού μας κυρίου Σπυρίδωνος Αγγελή και των εκπροκοπίου προερχομένων κυρίου Προδρόμου Ενωτιάδη και κυρίου Χρήστου Γιακομίδη και του γραμματέως του κυρίου Δημητρίου Τούση και ασφαλώς όλων των εργαζομένων σε αυτό το ιερό προσκύνημα. Προσάπαντες τους προαναφερθέντες, θερμότατες απευθύνω τις ευχαριστίες μου, καθώς επίσης και σε όλους όσους προσέφεραν έστω και την παραμικρή βοήθεια, αλλά και σε όσους δεν ανεφέρθησαν, όχι από θέληση, αλλά από την ανθρώπινη αδυναμία της λύθης. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.200.000 ευρώ. Ο κύριος Βλάχος έδωσε έκπτωση 48% και συνεπώς το δαπανηθέν ποσόν είναι 641.402 ευρώ από το ΕΣΠΑ. Υπήρξαν όμως και δαπάνες που δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και αυτές που ανέρχονται στο ποσό των 200.000 ευρώ κατευλήθησαν από το Ταμείο του Ιερού Προσκυνήματος. Μακαριότατε, σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, αγαπητοί πατέρες, ετοιμότατοι άρχοντες, ευλογημένοι μου χριστιανοί, όταν τον Ιανουάριο του 2002 αφήχθηκα εδώ στο Προκόπη για πρώτη φορά ως Μητροπολίτης πλέον, ο εν ουρανής αυλιζόμενος και εν τάφθα ευσεβός κείμενος πατήρ Ιωάννης Βερνέζος κάποια στιγμή με οδήγησε στο υπόγειο αυτού του κτηρίου. Εκεί με δέος αληθινό μου άνοιξε κάποια μπαούλα και με συγκίνηση μου έδειξε όσα οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες του Προκοπίου της Μικράς Ασίας με τη γνωστή περιπέτειά τους κοιμήλια έφεραν εδώ στη νέα τους πατρίδα. Μου έδειξε και άλλα που προσέφεραν οι κάτοικοι του Προκοπίου εν το μεταξύ και οι ευσεβείς χριστιανοί ως τάματα. Και εκείνος τα φύλαγε εκεί με σεβασμό ώσπου να έρθει η ώρα η καλή του Θεού για να αναδειχθούν. Και τούτη η ώρα είναι σήμερα. Δόξα τω Θεώ. Και ευλογημένη μάλιστα συγκυρία τούτη την εβδομάδα πριν την ύψωση του Τιμίου Σταυρού που η Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος έχει ορίσει να τιμώνται οι ιερομάρτυρες και λοιποί μάρτυρες της μικρασιατικής τραγωδίας μεταξύ των οποίων ο Χρυσόστομος Μύρνης και ο θείος του αημνήστου Μητροπολίτου μας και προκατόχου μου Γρηγορίου του Πλιαθού, Μητροπολίτης Μοσχονησίων Αμβρόσιος Πλιανθίδης, τον οποίον και έθαψαν ζωντανό. Σκοπός μας είναι να διαφυλάξουμε ό,τι διεσώθη και έφτασε εδώ και ό,τι παραλάβαμε. Να δώσουμε τη δυνατότητα στους σημερινούς κατοίκους του Νέου Προκοπίου, απογόνους των προσφύγων, αλλά και σε όλους τους προσκυνητές του Οσίου Ιωάννου, να δουν και να λάβουν γνώση της μικρασιατικής και ευωικής παραδόσεως. Σε ειδικούς να μελετήσουν τα εκθέματα,
τα οποία εκφράζουν αξίες και πολιτισμό. Σε όλους όμως, και κυρίως τους νέους και τις νέες μας, να δώσουμε την ευκαιρία να μάθουν, εμπειρικά μάλιστα, τις ρίζες τους, την ιστορία, της οποίας η μάθηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για καλή και χαρούμενη και ασφαλή πορεία. Μακάρι να διαφυλάξουμε τα εν σιωπή αναδυόμενα μηνύματα τούτου του τόπου εν την καρδία μας. Προς επίτευξη των στόχων αυτών, το Μουσείο, συντονισμένο στο Πνεύμα της Εκκλησίας, θα συνεργάζεται με τις οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισμού και με άλλα νομίμως υφιστάμενα μουσεία. Και είναι δικαιολογημένη φρονό η αίτησή μας, την οποία παρακαλώ να προσέξετε όλοι, κυρίως δε οι πολιτικοί μας, γιατί θα χρειαστούμε την συνδρομή τους, να στεγαστούν εδώ οι ποτέ κλαπίσες τοιχογραφίες του παρεκκλησίου της Παλαιοπαναγιάς της περιφερίας Στενής της Ευβοίας. Επαναπατριστήσες δε από το εξωτερικό, όπου τις είχαν διοχετεύσει οι αρχαιοκάπηλοι, χάρις στην ταυτοποίησή τους, η οποία επετεύχθη χάρις στο εξαιρετικό πόνημα το οποίο είχε συγκράψει ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος ως αρχιμανδρίτης τότε και είχε τον τίτλο «Μεσαιωνικά μνημεία Ευβοίας». Μετά την επαναπάτρισή τους, οι τοιχογραφίες, αγιογραφίες φυλάσσονται στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Εδώ τις περιμένουμε και τις θέλουμε. Μάλιστα, μια ολόκληρη αίθουσα του μουσείου αυτού στο δεύτερο όροφο, θα δείτε πως είναι κενή, κενή με αλφαγιώτα, καινούρια, αλλά κενή και με έψιλον, άδεια, για να περιμένει αυτές τις τοιχογραφίες. Μακαριότατε, σεβασμιότατοι, ετοιμότατοι άρχοντες και άπαντες εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, θερμά σας ευχαριστούμε για την τιμητική ανταπόκρισή σας στην ταπεινή μας πρόσκληση και την συμμετοχή χαρά μας. Παρακαλούμε τους κατοίκους του Νέου Προκοπίου, αλλά και των γύρω περιοχών, όσοι έχουν στα σπίτια τους κοιμήλια, θα μπορούσαν να μας τα εμπιστευθούν για να τα προβάλλουμε σε αυτό εδώ το επίσημο μουσείο. Ο κύριος Δήμαρχος των Χαλκιδαίων ήδη προχθές μου έφερε στο γραφείο 3 αξιόλογα βιβλία και μου υποσχέθηκε και ένα άλλο ακόμη, το οποίο είναι χειρόγραφο, το λέω για να το θυμάμαι, χειρόγραφο και μάλιστα με καραμανλίδικη γραφή. Και η ταπεινότης μου έκαμε δώρο στο μουσείο ένα σάκο του Αγίου Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, ο οποίος ήλθε στα χέρια μου ως δώρο από τον αείμνηστο πατέρα Νεκτάριο Τσούβαλη, στον οποίον το είχε δωρήσει ο αείμνηστος επίσης καθηγητής Πανεπιστημίου Ανδρέας Φιλιππίδης. Παρακαλούμε όλους σας να εύχεστε για την καλή πορεία της προσπαθίας μας και παρακαλώ δεχθείτε και τις δικές μας εγκάρδιες ευχές
για τη μακροημέρευσή σας και τη χαρά σας με τις ακίνητες πρεσβείες του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του οποίου ευγνωμόνος νυν και αΐ μεγαλύνομαι τα έργα, τα πολλά, τα θαυμάσια και τα θεάρεστα. Μακαριότατε, θέλω να δεχθείτε την έκφραση των οικών μου αισθημάτων και την πολύ μου ευγνωμοσύνη, διότι παρά το βεβαρημένο σας πρόγραμμα ήρθατε σήμερα και τελέσατε τον αγιασμό των εγγενείων του μουσείου μας. Είναι ένα έργο που το παρακολουθήσατε, όπως προείπα, από την αρχή μέχρι σήμερα και διαρκώς με ρωτούσατε για την πορεία του. Είναι γνωστή η αγάπη σας προς την Χαλκίδα, όπως βεβαίως είναι γνωστή και σε εσάς η αφοσίωση του Μητροπολίτου της, αλλά και η αγάπη και ο σεβασμός όλων του Ιερού Κλήρου και του ευσεβούς λαού που αποτελούν το πλήρωμα της τοπικής εκκλησίας. Ως έκφραση αυτής της ευγνωμοσύνης και αγαθή ανάμνηση της εντάφθα παρουσίας σας, παρακαλώ να δεχθείτε μία αγιογραφημένη εικόνα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για να σας στηρίζει και να σας βοηθάει. Να σας βοηθεί και στο πολυτιμότατο έργο το οποίο προσφέρετε, φροντίζοντας για τη σύνδεση αλλά και την ανακούφιση χιλιάδων ανθρώπων καθημερινά στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αλλά και όπου παραστεί ανάγκη σε όλη την Ελλάδα. Σας παρακαλώ να προσφέρετε εσείς μια εικόνα ως ευλογία και έκφραση ευχαριστειών στον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαγιάννη. Είναι Όσιος Ιωάννης. Του χρωστούμε πολλά και δεν υπερβάλλω εάν πω ότι είναι ο Περιφερειάρχης εκείνος, ο οποίος στην κληρονεξία όργωσε ολόκληρη την Εύβοια. Στενοχωρούμε τα βέβαια, διότι ακούμε άλλους προγραμματισμούς που αφορά το μέλλον του, αλλά δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα βάλουμε τα δικά μας τα τοπικά συμφέροντα πάνω από το δικό του το μέλλον και το γενικότερο καλό. Λεφόμαστε ως Ιωάννης να προπορεύεται και να το ανοίγει πάντοτε δρόμους επιτυχίας και χαράς, γιατί είναι βέβαιο ότι πολλά θα έχει να προσφέρει. Παρακαλώ να προσφέρετε ως ευλογία και άλλη μια εικόνα του Αγίου Ιωάννου στον αντιπεριφερειάρχη μας, κύριο Φάνη Σπανό, γιατί και εκείνος πάρα πολύ έχει βοηθήσει την τοπική μας εκκλησία.
Μακαριότατε, διελικνεύω, πιστεύω τα συναισθήματα όλων όσων βρίσκονται σήμερα εδώ, ευχαριστώντας σας για την παρουσία σας. Όλα αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα τα χρόνια της κρίσης, με πολύ μεγάλη γενναιοδορία, ρίξατε καλύτερο ψυχή στην ευγένεια και την ευλίκεια. Διότι πραγματικότητα είναι μία και όλοι γνωριζόμαστε εδώ σήμερα, δεν είναι άμεσα τόσο μεγάλη και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τούτο εδώ το μουσείο το οφείλουμε στη μαχητικότητά του. Το οφείλουμε στο ότι έχουμε την τύχη εδώ σήμερα να έχουμε ένα τιμενάκι μαχητικό, πολύ αγαπημένο, έναν τιμενάκι ο οποίος πρωτοπορεί και αν είναι μια μεγάλη μέρα για μας. Είναι μια πραγματική γιορτή για όλους εμάς την περιφέρεια Σερά-Σερά. Καθώς ερχόμασταν, συζητούσαμε και με τον Πάνη τον Σπανό, τον Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και τον Κώστα τον Λέμα, τον επικεφαλής διαχειριστικής αρχής, για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Μακαριότατος. Εσείς. Δεν ανοίγεται ακόμα. Θα περάσουμε εδώ στο σώμα. Ήδη απέρασε. Εγώ είμαι τα λεπτά,
19 μέλης κάνουν από εδώ μέχρι εκεί μέχρι και μέχρι. Σειρά. Και μετά με το καράβι το έχεις κάνει. Εδώ είναι η συντήφη της Λοντάρης. Thank you.
όλοι, με τους εμβολίους του Κοπές τώρα. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, εδώ. Thank you.